Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Σαββάτο 9 Ιουλίου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί μετά πολύ καιρό είμαι εδώ. Τώρα μόνος μου είμαι παρέα. Πάλι μόνος είσαι, τι θα γίνει με είμαι μόνος μου παρέα, λοιπόν. Είμαι εδώ με τον Λουκά. Είναι σαν να λες είμαι μόνος και τα πίνω μόνος. Και τα πίνω μόνος και τα πίνω κάτι άλλο. Λοιπόν, και είναι και ο Νικήτας μαζί εδώ πέρα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σου Νικήτα. Και ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται, τις εργασίες, να πούμε και τα δικά μας, μια χαρά. Λοιπόν, υποχρεώσεις κάπως ξελασκάραν τώρα και θα είμαι πιο τακτικός θαμώνας εδώ και αυτά καλό είναι να γίνονται. Πιο τακτικός στην εργασιακή σου σχέση που έχει με το γήπεδο. Ναι, εργασιακή. Λοιπόν, κακή λέξη. Λοιπόν, τελειώνει και το γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι το γήπεδο τελείωσε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε, το αρχίσαμε από την αρχή, το φτάσαμε στο τέλος. Όλα έτοιμα είναι, να βάλουν τα δοκάρια να μπούμε μέσα, εννοείται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το χαμόγελο των 24 ωρών, δηλαδή είμαστε μέσα, έχουμε πάρει το διαρκές μας και περιμένουμε να μπούμε μέσα να απολαύσουμε την κήπεδάρα μας και να αφήσουμε τα γύρω-γύρω και τα βίντεο και τα λοιπά, τέλος. Το κήπεδο έγινε. Καλά, μέσα από μέσα, ναι. Που θα το πρώτο χρησιμοποιήσω. Πώς το είπατε αυτό κύριε, ελάτε πιο κοντά. Θα έρθει η στιγμή που θα το πρώτο χρησιμοποιήσω. Το πήραμε, μεν περιμένουμε ένα γωνίο. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα γρήγορα, να πάνε όλα όπως πρέπει και να μην υπάρχουν τώρα εκεί κορονοϊοί και τέτοια, αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε να δούμε κάποιο άλλο σημείο ενδιαφέρον. Να πω εδώ στον δικέφαλο ότι το μάρμαρο από κάτω που δείχνει είναι πάνω η... Ο τρούλος της Αγίας Σοφιάς με το Σταυρό με παραπέμπει σε μαρμαρωμένο βασιλιά Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Έτσι αυτή τη σκέψη έκανα. Πείτε μου και εσείς από κάτω. Και είναι εδώ πέρα η Αγία Σοφιά η δικιά μας. Αυτή που ήταν παλιά, όχι αυτή που είναι τώρα. Έτσι πως έχει γίνει τώρα τζάμι. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι ό,τι υπάρχει μέσα στο γήπεδο, γύρω από το γήπεδο, σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων τουλάχιστον, δεν πειράζει κανένας τίποτα. Δηλαδή, σαν αυτό το μάρμαρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν φαντάζεσαι να πάει να γράψει κάποιος κάτι με μαρκαδόρο πάνω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να το προσέχουμε, το γήπεδό μας, σαν τα μάτια μας. Λοιπόν, έχουν γίνει περιστατικά με αυτοκόλλητα κτλ. Σε ταμπέλες και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ιεραπόστολοι. Πραγματικά. Είναι το γήπεδό μας, είναι η έδρα μας, είναι ο ναός μας και πρέπει να το προσέχουμε. Στο σπίτι μας δηλαδή πάμε και κάνουμε αυτά, δεν γίνεται. Εδώ είναι σαν το σπίτι μας. Το δεύτερο σπίτι. Προχωρώντας είμαστε εδώ πέρα, βλέπουμε μία εικόνα της πρόσωψης του μουσείου, των μουσείων. Μεταξύ, ξέχασα και πώς τα λένε, δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση. Θα τα θυμηθώ που θα πάει. Λοιπόν, εδώ παρατηρούμε ότι έχουν βάλει κάτω σημαδάκια. Τι είναι αυτό, σαν ανθρωπάκια, δεν μας τρολάρουν. Λοιπόν, και αυτό με παραπέμπει ότι είναι για να σημαδέψουν τον δρόμο με τις γραμμές. Έτσι, οκ. Okay. Εδώ δεν θα έχει νησίδα, ό,τι νησίδα φτιάχτηκε. Γενικά το έργο τώρα με τις αντλίες που ήδη μπάλανε στο μαγκαδονπήγαδο είναι έτοιμο για παράδοση. Ωραία. Εδώ μεταξύ στο σύννεφο βλέπω ένα βάθος ταμπούρλο. Το πρωί έβρεξε. Τα χαράματα. Και εδώ βλέπω τα σύννεφα μπαμπακοφόρα. Εντάξει. Θα προλάβουμε να... Πάμε σε κάποια καφετέρια. Ήδη πήγαμε εδώ στο Σταύρο. Ερασιτεχνική, ενισχύουμε, παίρνουμε κάρτα φύλου. Έτσι. Που βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή είναι και απαραίτητη για τα διαρκείας. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πλατεία όπως αυτή διαμορφώνεται τώρα. Έτσι. Είναι κοντή γιορτή να τελειώσει το έργο και να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ωραία. Από εδώ είναι η υπογειοποίηση με τα να και τα σημαδάκια πάλι. Okay. Και προχωράμε προς τα πέρα. Εδώ η Αγία Τριάδα, βοήθειά μας.
Για να δούμε εδώ τώρα αν μπορούμε να δείξουμε εδώ από πάνω. Λοιπόν, ο χώρος εδώ όπως αυτός διαμορφώνεται. Okay. Όλα πήγαν πιο μέσα. Λογικά φτάνουμε στο τέλος. Για μένα έχουμε τελειώσει δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο μπορεί να λειτουργήσει όταν είναι μέσα έτοιμο, με κάποιες μικρολεπτομέρειες άφιαχτες απ' έξω, αλλά θα πρέπει όμως, γιατί μου υπόθηκε ότι μέσα λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές, δηλαδή πως τα λέει και ο καλός ο φίλος. Λοιπόν, για να πιάσουμε και ένα πλάνο από μέσα όπως φαίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές, να φτιαχτούν τα μέσα και έξω. Να δούμε τι θα γίνει. Στις 13 του μηνός θα έρθει η UEFA για επιθεώρηση. Θα έρθει, μάλλον μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Μπορεί να την κάνει και από εκεί που είναι δηλαδή. Ωραία. Και προχωράμε προς τα επάνω. Καλή αυτή η συννεφιά, για να μην μας χτυπάει ο ήλιος, αλλά μην έρθει καμία ξαφνική βροχή και δεν ξέρουμε από πού να κάνουμε. Το βλέπουμε στην πρώην πύλη ότι βάζουν ένα σύστημα εδώ για πόσιμο νερό. Μια χαρά να πίνουμε κιόλας νερό εμείς που έχουμε τη θέση μέσα. Το οποίο συνεχίζεται εδώ, έχουν σκάψει όλο, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το γήπεδο, μια χαρά, όλα έτοιμα αυτά. Και από την από εδώ μεριά βλέπουμε το τυχείο. Το σύστημα, το τυχείο. Πες τα σύντα, το τυχείο και, το τυχείο. Που και από εδώ βλέπουμε το Μυτιλίνη. Βλέπουμε το τυχείο, κάτω τρέχει κατά μήκος του τυχείου η σωλήνα. Μπράβο, πού πάει, πώς φτάνει πουθενά, τρέχει. Αυτό δεν ξέρω τώρα τι είναι. Λογικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σωλήνα μπορεί να είναι. Εντάξει. Θα μας τα πει αύριο ο καλός ο φίλος. Ο καλός ο φίλος. Ναι, λοιπόν. Όχι, μόνο στα θεματικά άμα δεν κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Πύρονας έχει πάρει την άδειά του, καλά κάνει ο άνθρωπος. Λογικά, σε λοιπόν. Μια ίδρυση πρέπει να είναι. Ναι, ωραία. Χρώμα μόνο. Από λεπτομέρειες δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Να, η σωλήνα αποχέτευση είναι αυτή εδώ, η κεραμιδή. Λοιπόν, η κεραμιδή, ναι, γιατί ταιριάζει με το χρώμα. Το πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, ωραία. Και εδώ φτάνουμε στους αναβαθμούς. Για να δούμε εδώ ένα. Εδώ τι γίνεται τώρα, για να δούμε. Να πάω από εδώ. Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχουμε σκαλοπάτια, αλλά λίγαν συντόμως θα έχουμε από δύο μεριές. Εδώ βλέπουμε το σύστημα, ωραία. Βλέπω αυτά σημάδια πρέπει να είναι, δεν πιστεύω να μην είναι μόνιμα. Λοιπόν, από ό,τι μου υπόθηκε η χθεσινή βροχή ήταν ευεργετική για το χορτάρι, δηλαδή που έβρεξε κατά τις 3-4 το πρωί, οπότε γενικά το χορτάρι ξεκίνησε με λάθος εικόνα, είχαμε και λίγα σχόλια, γενικά υπάρχουν σχόλια για όλα τα θέματα. Λοιπόν, αλλά τώρα βρίσκει το δρόμο του, μια χαρά, και όλα καλά. Λοιπόν, απέναντι φαίνεται ο σχηματισμένος δικέφαλος. Ωραία, μια χαρά. Και από ό,τι ακούμε, μπαμπα μπούπα, δουλεύουν μέσα. Γενικά υπάρχουν πολλές δουλειές μέσα. Ελπίζω να τις συντομεύσουν και να είμαστε στην ώρα μας. Για το μέσα, τώρα τα έξω, δεν ξέρω, θα... Γενικά είναι ένα θέμα αυτό. Τι θα γίνει. Χωρώντας στο χώρο εδώ, λοιπόν, οι άνθρωποι. Δεν ήταν τσουβάλια, βλέπουμε εδώ πέρα. Ελπίζω να το βλέπετε, γιατί ο ήλιος δεν ξέρω τι βλέπετε και τι δεν βλέπετε. Εδώ βλέπω εργασίες σε αυτό το χώρο εδώ πέρα, ο οποίος λογικά θα ενωθεί με από εδώ μεριά για να υπάρχει πρόσβαση. Θα υπάρχει ράμπα ή θα πηγαίνει από εκεί ο κόσμος. Βλέπω και μια μπουλντόζα η οποία δουλεύει. Okay. Λοιπόν, ωραία.
σε γενικές γραμμές εδώ δουλεύετε, έχετε κάποια σίδερα κάπου θα χρειαστούν. Λοιπόν, η μπουλντόζα επί το έργο και εδώ μπορούμε να δούμε τις σκάλες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί. Έτσι θα γίνει και πριν που σας έδειξα. Πολύ ωραία. Ναι. Μια χαρά, εδώ βλέπω κάνουν και σχηματάκια. Λοιπόν, στο βάθος βλέπω και αυτά τα τέτοια τα που μετράνε τις αποστάσεις, που στέλνουν αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, να δούμε και λίγο από εδώ πως γίνεται η κατάσταση. Εδώ κόβει τα χώματα ο αρχηγός εκεί με την κουλτόζα. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα είναι η κεντρική είσοδος και βλέπουμε εδώ πέρα πάνω ότι έχουν σχηματιστεί δικεφαλάκια. Μια χαρά, ωραίο κόλπο. Πάμε από εδώ να τα δούμε που είναι πιο εμφανή. Λοιπόν, okay. Μια ιστορία από την πόλη με τους σωστούς τόνους, το πιάσα το φωνούμενο. Λοιπόν, μην έχουμε πρόβλημα γραμματικής. Κάτι δεν πρέπει να δεν θα πω να δεις τη λέμε. Η πυλώνια όδος, για να δούμε τι μπορούμε να δούμε και από εδώ μέσα. Βέβαια πριν είδαμε καλά τα πράγματα, είδαμε το χορτάρι, το γήπεδο γενικά, μεγάλη συγκίνηση και περιμένουμε να μπούμε όπως πρέπει. Είναι έτοιμο βέβαια. Λοιπόν, έλα ρε κάρα μου, πάμε γέρα. Και εδώ όλα οκ. Okay. Το πλαγιό με τοπικό σύστημα των μουσείων. Πάμε μπροστά στον αετό για κλείσιμο. Έχοντας κάνει μια πλήρη περιστροφή του γηπέδου και έχοντας δει ό,τι είναι να δούμε, δηλαδή τα είδαμε όλα όσα γίνονται σήμερα, φτάνουμε στο τέλος. Λουκά. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους συνοδοιπόρους, αιτζίδες. Με το καλό να μπούμε, με το καλό να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να είμαστε από την πρώτη αγωνιστική. Αυτό θέλουμε όλοι. Να μην έχουμε παρατάσεις. Και ούτε πέναλτι, τίποτα. Ωραία. Και τα λέμε το επόμενο Σάββατο στους Maiden, έτσι, up the irons. Αυτό μην το ξεχάσουμε. Εννοείται. Εννοείται. Εκεί. Τώρα εμείς θα είμαστε. Όποιος θέλει, ναι. Είναι. Εμείς έχουμε καταλάβει την αξία τους. Λοιπόν, Νικήτα. Λοιπόν, από μένα καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Ωραίος. Να Σαββατοκύριακο. Είσαστε καλά για να μην χάσετε ούτε ένα παιχνίδι της ΑΕΚΑΡΑΣ. Ωραίος. Μια λοιπόν, ζωή ΑΕΚ από μένα. Ωραίος. Και από μένα, δικέφαλε με τρελάνες από μικρό. Ανυπομονούμε να μπούμε μέσα και τέλος, κλείσαμε. Μια ζωή ΑΕΚ. Ένα συμπληρωματικό πριν πάμε για καφέ. Λοιπόν, να πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν οι πάγκοι και ότι η χωρητικότητα θα αγγίξει μαζί με τις σουίτες και όλο τον κόσμο που θα είναι μέσα στο γήπεδο τις 31.200. Τα 31.200 άτομα, τέλος πάντων. Ο καλός φίλος λέει 30-35, νομίζω θα υπάρξει μια σύγκληση. Λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες. Και να πω ότι εντάξει, έπεσα έξω στις αρχικές μου προβλέψεις γιατί έλεγα 33-121. Δεν πετεύθη αυτό. Έτσι, τι να κάνω. Το παραδέχομαι ότι έκανα, δεν ήξερα, εντάξει, δεν ρώταγα. Λοιπόν, δεν φτιάχνω εγώ το γήπεδο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό το νούμερο. Τα λέμε.
μια ζωή ΑΕΚ.